Πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία του Ταϊπέδη συνάντηση των φορέων του Εύρου και τη Ροδόπη με τον πρόεδρο του Ταμείου, κύριο Πιτσιόρλα. Κατά τη συνάντηση, όλοι οι παρευρισκόμενοι εξέθεσαν τα επιχειρήματά του και τι προτάσει του για το θέμα των νέων διοδείων. Ο βουλευτή Εύρου, κύριο Καΐσας μίλησε για τον ενιαίο χαρακτήρα τη περιοχή και ότι ουσιαστικά οι δύο νομοί, Εύρου και Ροδόπη, αποτελούν μία περιφέρεια τόσο οικονομικά, πολύ δε μάλιστα και υγειονομικά, μια και το νοσοκομείο τη Αλεξανδρούπολη εξυπηρετεί του κατοίκου και τη Ροδόπη και τα δύο τη θα δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα. Στην πρόσβασή του σε υγειονομικέ υπηρεσίε. Οι δε παράδρομοι που υπάρχουν είναι εγκαταλελειμμένοι, άκρο επικίνδυνοι και δεν υπάρχει σύνδεσή του με το νοσοκομείο τη Αλεξανδρούπολη. Από τον κύριο Πιτσιόρλε έγινε η ανάλυση όλου του ιστορικού τη υπόθεση και δηλώθηκε ότι η προκήρυξη του διαγωνισμού για τα διόδια ήταν προαπαιτούμενο για την εκταμείευση τη τελευταία δόση, μια και είχε προαποφασιστεί από το 2014 με την κοινή υπουργική απόφαση Χαρδούβαλη Χρυσοχοίδη. Παρ' όλα αυτά, δόθηκε υπόσχεση ότι το ΕΤΑΙΠΕΔ με νέε μελέτε που ήδη γίνονται στην Εγνατεία θα επανεξετάσει του σχεδιασμό και θα φροντίσει να δοθεί η καλύτερη λύση για την τοπική κοινωνία με γνώμονα την αναλογικότητα στη χρήση. Για το σκοπό αυτό και προκειμένου να γίνει πιο λεπτομερής ενημέρωση για τα αποτελέσματα των μελετών, κλείστηκε και νέο ραντεβού μεταξύ των παρευρισκομένων και του Προέδρου του ΤΑΙΠΕΔ για τα τέλη του τρέχοντο μηνό.